Αθηναϊκό σούρουπο. Ώρα γλυκιά του δειλινού πάνω από το χτες το κάστρο, όπως λέει και ο ποιητής. Αλλά το χτες μοιάζει πολύ μακρινό, καθώς το σούρουπο απλώνεται πάνω από την πολιτεία του σήμερα. Εδώ υπάρχει μια Αθήνα ζωντανή, μοντέρνα, με ένα χήμερο από αυτοκίνητα, με 1,5 περίπου εκατομμύριο κατοίκους και με όλα τα γνωρίσματα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Και το σούρουπο σαν φτάνει, άντε πια να βρεις τους θεούς που βγαίνουν σε λιάνι. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει παρά το πλήθος. Το πλήθος που τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι η ώρα που αποκτούν τα πόδια φτερά, τα λεωφορεία ουρές και οι δεσποινίδες αδιάκριτους συνοδούς σαν τον οπερατέρ μας. Είναι η ώρα του πλήθους. Του πλήθους που κατηφορίζει στην Ομόνοια, που ανεβοκατεβαίνει τις κυλιόμενες σκάλες, που χαζεύει τους χαζεύοντες τουρίστες, που κανονίζει τηλεφωνικό στα βραδινά του ραντεβού, που προχωρεί αργά ή γρήγορα για να υποδεχθεί τη νύχτα που έρχεται. Ένα μπέρδεμα πεζών και τροχοφόρων και τροχαίων σημάτων και κάποιων βιοπαλαιστών με άσπρα σακάκια και δίσκους στα χέρια, που μεταξύ δύο πεζοδρομίων του Συντάγματος κερδίζουν το μεροκάματο του τρόμου. Αυτό είναι το δειλινό της μεγάλης πολιτείας που έχει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα, το πρόβλημα της κυκλοφορίας. Υπάρχει ευτυχώς ο υπόγειος σιδηρόδρομος που πράττει το καταδύναμη τούτη την ώρα που ο εργαζόμενος κόσμος γυρίζει στο σπιτάκι του ύστερα από ένα οχτάωρο βιοπάλης. Κοιτάξτε όλον αυτόν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν σκέπτεται τίποτα άλλο παρά να βρεθεί κοντά στη φαμίλια του. Να βγάλει τα ρούχα της δουλειάς και νοικοκυρίστικα να ξενυχτήσει όπου τον βγάλει άκρη. Με το κλείσιμο των μαγαζιών μας αποχαιρετά η Αθήνα της μέρας. Σε λίγες ώρες θα υπάρχει μια άλλη Αθήνα.